επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του αλόγου στην αναπηρία» διοργάνωσε το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών σήμερα το πρωί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, καθώς το κέντρο συμπληρώνει 10 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια προσφοράς στον συνάνθρωπο με αναπηρία, 10 χρόνια σκληρής δουλειάς, επιμονής και υπομονής. Η ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια ενός τριημέρου που είναι αφιερωμένο στα 10 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΘΙΣ, στη συμπλήρωση των 10 χρόνων. Ξεκινήσαμε εχθές με ένα συμπόσιο καλλιτεχνών και οικαστικών που συνεχίζουν και εργάζονται στο κέντρο και θα ολοκληρωθεί το συμπόσιο την Κυριακή με έκθεση εκεί στο κέντρο και παρουσίαση. Σήμερα λοιπόν είναι η ημερίδα μας που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε 2 εκλεκτούς ξένους ομιλητές, την κυρία Κούντουλα Χάουζε, πρώην πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Υπασίας, και την κυρία Σούζαν Φοντίτσε, η οποία είναι με πολλές περγαμηνές στο διεθνή χώρο για τη θεραπευτική υπασία, και φυσικά πλαισιώνεται η ημερίδα από ομιλητές, από καθηγητές του ΤΕΦΑ και ΣΕΡΟΝ και από το ΤΕΙ Φυσιοθεραπείας της Θεσσαλονίκης. Και οι άνθρωποι του κέντρου θα μιλήσουμε, θα παρουσιάσουμε λίγο το έργο μας για να ενημερώσουμε το κοινό τι σημαίνει θεραπευτική υπασία και πώς μπορούμε μέσω του άλογου να βοηθήσουμε ανθρώπους και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για κινητικές δυσκολίες, είτε για δυσκολίες που αφορούν επικοινωνιακά κυρίως προβλήματα, όπως ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική υστέρηση και άλλες δυσκολίες. Ένα τριήμερο εικαστικό συμπόσιο, όπου για 3 ημέρες το ΚΕΘΙΣ μετατρέπεται σε ένα χώρο έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, με θέμα το άλογο ως συνεργάτη και πρωταγωνιστή στις θεραπευτικές συνεδρίες. Είμαστε περήφανοι για τα 10 χρόνια της λειτουργίας του ΚΕΘΙΣ, περήφανοι και χαρούμενοι που αυτό που οραματίστηκαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας έχει συμπληρώσει ήδη 10 χρόνια και αποδίδει στην κοινωνία και όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά το ΚΕΘΙΣ με το μεγάλο του έργο έχει φέρνει και ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά του και έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, και βοηθάει πραγματικά σε ένα επίπεδο που το έχει ανάγκη πολύ η κοινωνία μας το τελευταίο διάστημα. Στην τεράστια αυτή οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας, το ΚΕΘΙΣ με τον εθελοντισμό του έρχεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στα παιδιά που έχουν ειδικές δεξιότητες για να μπορέσουν να, και να αποκτήσουν, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα κινητικότητας, αλλά πάνω απ' όλα να μπορέσουν να καταπραίνουν στην ψυχή τους τα θέματα που τους βασανίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση και εθελοντισμό, σε μια περίοδο που ο βιοπορισμός για όλους μας έχει γίνει το ζητούμενο, αυτοί κατορθώνουν να βρούνε χρόνο, όχι μόνο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΚΕΘΙΣ, αλλά να το πάνε ακόμη πιο μπροστά. Σήμερα είμαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση για τα 10 χρόνια της λειτουργίας του Κέντρου Θεραπευτικής Υπασίας Σερών, το οποίο έκανε γνωστό πανελλαδικά την θεραπευτική υπασία, γιατί η δράση του ήταν πρωτοπόρος και ήταν η πρώτη που ξεκίνησε σε όλη την Ελλάδα, και βέβαια το πιο οργανωμένο κέντρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο. Εμείς, σαν Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, θέλουμε να προωθήσουμε αυτή τη μέθοδο, η οποία ανήκει στους φυσικοθεραπευτές, ούτως ώστε να μπορούν μέσα από τη διαδικασία των ασφαλιστικών ταμείων, σήμερα είναι ο ΕΟΠΗ, να αποζημιώνεται, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα κινητικά και όχι μόνο, να απολαμβάνουν και αυτή την υπηρεσία, την εναλλακτική σε εισαγωγικά, εναλλακτική με την έννοια ότι δεν την γνωρίζει ο κόσμος πολύ, ούτως ώστε να χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση. Και προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πέρυσι είχα εγώ μια συνάντηση με τη σημερινή πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Υπασίας. Συζητήσαμε αυτό το θέμα, τι γίνεται στα άλλα κράτη και κυρίως στα σκανδιναβικά, όπου αποζημιώνεται η συγκεκριμένη μέθοδος αποκατάστασης, ούτως ώστε να κάνουμε προσπάθειες να προχωρήσει και εδώ. Έχει ενταχθεί ήδη στα μαθήματα των σχολών φυσικοθεραπείας, και άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Για το ΚΕΘΙΣ να πούμε, να μην τα πω εγώ, το ξέρει όλος ο κόσμος
η κοινωνία των Σερών και όχι μόνο, ότι η δράση του είναι θαυμαστή και βεβαίως είναι ένα αξιοθαύμαστο κέντρο που αξίζει και είναι μοναδικό στην Ελλάδα.